Επιστρέψαμε φίλοι συνδρομητές της Cablenet με ζωντανή εικόνα από το Ολυμπιακό κολυμπητήριο Λεμεσού, εδώ που θα διεξαχθεί ο 25ος Παγκύπριος τελικός κυπέλου. Ατμόσφαιρα γηπέδου από τους φίλους των δύο ομάδων με τα τύμπανά τους. Θα προσπαθήσουν να δώσουν άλλο χρώμα στον σημερινό τελικό. Γίνεται η παρουσίαση τους αρμόδιους για τον ναυτικό όμιλο Λαρνακάς με άσπρα σκουφάκια, με μπλε ποδοσφαιριστές για τον ναυτικό όμιλο Λεμεσού. Θα έχουμε και τους καλεσμένους μας, θα περάσουν τα μικρόφωνα της Cablenet. Θα μας βοηθήσουν και αυτοί με την σειρά τους στον μεγάλο τελικό. Ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του ναυτικού όμιλου Λάρνακας. Σειρά πήρε παρουσίαση για τον ναυτικό όμιλο Λεμεσού. Θα έχουν την ευκαιρία δύο ναυτικοί ομίλοι να ολοκληρώσουν την χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μετά από τους δύο τελευταίους χαμένους τελικούς. Πέναντι σε ναυτικό μιλό μέσα γειτονιάς και από ΕΡ. Τώρα και τον κόσμο είναι αρκετός στο Ολυμπιακό κολυμπητήριο Λεμεσού. Έχει το δικό του κοινό η λαδοσφαίριση στην Κύπρο. Είναι και εξαιρετικές οι καιρικές συνθήκες. Όχι όπως τον πέρσινο τελικό, όποιος έγινε στην Λάρνακα μέσα σε βροχές. Είδαμε και τους διαιτητές της αναμέτρησης, Σπυρίδωνας Χλαδιώτης και Πολυδωρός Φιλίππου. Χαιρετισμοί ανάμεσα στους δοσφαιριστές των δύο ομάδων και σιγά σιγά θα πάρουν τις θέσεις τους για να αρχίσει ο μεγάλος τελικός. Δίπλα μου, πριν περάσουμε στον καλεσμένο μας, βλέπουμε το ρόστερ του ναυτικού ομίλου Λάρνακας. Ραφαήλ Ανδρέου, Μεσημέρης Κυριάκου, Ανατολίτης, Κουσάπας, Χατζηλοΐζου, Ιακώβου, Πουλίδης, Προδρόμου, Ζαχαριάδης, Θεοφάνης Μιχαηλίδης, Σταματάκης, Μελετίου και Λουκά. Και το ρόστερ για τον ναυτικό όμιλο Λεμεσού, Κανάρης, Μοδέστου, Ιωαννίδης, Σταύρος Ιωαννίδης, Ιωάννου, Γεωργίου, Μονιουίδης, Ιωάννου, Σταυρούλας, Λάς, Τρούσκιο, Παναγιώτου, Χαρτσότης και Κωνσταντίνου. Το ρόστερ για τον ναυτικό όμιλο Λεμεσού. Δίπλα μου καλώς ορίζουμε τον ομοσπονδιακό μας τεχνικό Γιάννη Φράγκο. Καλό μεσημέρι. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη μετάδοση. Ευχαριστούμε για τη συνέπεια που έχετε και τη στήριξη που δίνετε στην κατοσφαίριση της Κύπρου.
Κάθε χρόνο είστε δίπλα μας και αυτό βοηθάει και τη διάθεση του αθλήματος. Σήμερα είμαστε παρόντες όλοι με μια γεμάτη κερκίδα στη γιορτή, σε μια μεγάλη γιορτή της υδατοσφαίρησης, Κυπριακής υδατοσφαίρησης. Η Κυπριακή Ομοσπονδία δουλεύει, εργάζεται για αυτά, από τα μικρά παιδιά μέχρι τους άντρες. Πιστεύω να δούμε ένα καλό και ανταγωνιστικό παιχνίδι. Και όπως λέμε πάντα, να κερδίσει ο καλύτερος ή καμιά φορά ο τυχερότερος. Γιατί καμιά φορά και τύχη στα αθλήματα, σε όλο τον αθλητισμό μετράει. Έχουμε δύο πολύ καλές ομάδες με καλή παράδοση, τον Ναυτικό Όμιλο Λάρνακας και την Ναυτικό Όμιλο Λεμεσού, δύο ιδανικές ομάδες που λογικότατα θα παλέψουν σήμερα για το τρόπαιο. Ευχόμαστε και όλοι μας να δούμε. Το καλό είναι με αυτές τις ομάδες ότι έχουν αρκετά και νέα παιδιά. Πολλά παιδιά από την εθνική ομάδα που είχα πάρει μαζί μου και στη Ρουμανία. Το Κυπριακό Πόλο προχωράει με σταθερά βήματα και προχωράει με σταθερά βήματα για να πάρει τη θέση που του αξίζει, γιατί σαν άθλημα, εγώ είμαι από το 83, είμαι 41 χρόνια προπονητής στην Ελλάδα και στην Εθνική Ομάδα και στον Ναυτικό Μιλοκίου. Να ξέρετε, είμαστε νησιώτες εδώ στην Κύπρο. Εγώ είμαι 9 χρόνια στην Κύπρο. Όταν μιλάω για την Κύπρο λέω είμαστε πια, έχω πρώτο πληθυντικό. Η Κύπρος για μένα είναι η δεύτερη πατρίδα μου. Και εύχομαι να πάρει τη θέση που αξίζει το άθλημα, γιατί είμαστε σε νησί. Και τα μικρά παιδιά που ξεκινάνε την υδατοσφαίριση ξεκινάνε για το save water. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα μάθουν πόλο, θα μάθουν να κολυμπάνε και θα είναι save, γιατί περιμετρικά η Κύπρος είναι, η Κύπρο μας περιβάλλεται από θάλασσα και καλό είναι όλα τα παιδιά, τα μικρά της Κύπρου, να φροντίσουν οι γονείς με τον α ή β τρόπο να κάνουμε μια, είτε είναι κολύμπη είτε πόλο, να μάθουν κολύμβηση. Είναι save για τις παραλίες, για να σταματήσει αυτό το μαρτύριο κάθε χρόνο και στην Ελλάδα μας και στην αδελφή την Κύπρο. Να κλαίμε και να θρυνούμε ανθρώπους που χάνονται στη θάλασσα. Και αυτό πρέπει να ξεκινήσει από τα μικρά παιδιά και να ξέρετε, αυτό είναι το number one project που κάνει η Ομοσπονδία της Κολύμβησης στην Κύπρο, πέρα τα πρωταθλητικά. Είναι σημαντικά αυτά που λέτε. Φυσικά οι δύο ομάδες, οι οποίες τα είπαν και στο θεσμό του πρωταθλήματος, με τον Ναυτικό Όμιλο Λεμεσού να παίρνει δύο νίκες. Ωστόσο είναι πολύ κοντά τα αποτελέσματα. Ναι. Είχαμε να πούμε και μια γρήγορη αναδρομή στο πρωτάθλημα. Είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα, το οποίο κρίθηκε με ισοβαθμία του ΑΠΟΕΛ με τη Λεμεσό στη διαφορά των γκολ. Με ισοβαθμία πήρε το κύπελο, το πρωτάθλημα του ΑΠΟΕΛ, μια εξίσου καλή ομάδα που βγήκε στην Ευρώπη φέτος, με ανθρώπους όπως και αυτές εδώ οι ομάδες που έχουν μπει σε αριθμό και δουλεύουν, που κοιτάνε τις υποδομές τους και γενικά δίνουν μια αξιόλογη παρουσία στο πόλο. Αυτές οι δύο ομάδες παίξανε και ειδικά και στο δεύτερο γύρο, 3-4-5 λεπτά πριν τη λήξη, ήταν 8-8. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Τώρα σας λέω κάτι, το παιχνίδι όμως έχει πολλές μορφές. Είναι προσαρμογή που θα κάνει κάθε ομάδα, η αλλαγή του προπονητή, η απόδοση του κάθε παίχτη. Είναι όλα μαζί. Μπορεί να πάει γκολ, μπορεί να περιμένουμε ένα ωραίο παιχνίδι, να το χαρούμε εμείς, να το χαρούν οι τηλεθεατές, να το χαρούν οι φίλαθλοι και να μπορέσουμε να διαδώσουμε κι εμείς αυτό το ωραίο άθλημα που μας ταιριάζει, όπως είπα, στο νερό, σε όλη την Κύπρο, να έρθουν τα μικρά παιδιά. Αυτό που λέτε επιβεβαιώνεται στους δύο τελευταίους τελικούς, όπου το τρόπαιο κρίθηκε στο ένα τέρμα. Και χθες το βράδυ ήταν στα πέναλτι, στα U18, σε μεγάλα παιδιά. Μιλάω για τους άντρες. Ναι, για τους άντρες. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε. Μα είναι και είναι πολύ ωραίο, γιατί βλέπετε ότι οι ομάδες έχουν ανεβεί, το ενδιαφέρον είναι μεγάλο. Εγώ όταν πρωτοήρθα στην Κύπρο είχαμε κόσμο στην πισίνα 5-10 άτομα. Τώρα, χθες το βράδυ στη Λάρνακα, στα U18, στου δύο τελικούς ήταν γεμάτη κερκίδα, όπως τώρα λίγο-λίγο. Βλέπετε και αυτή είναι η αξία η δική μας, να έχουμε γεμάτα, αλλά να είμαστε μέσα σε λογικά και φίλαθλα πνεύματα. Mm-hmm. Δηλαδή εδώ δεν έχουμε, δεν είναι μία που... αυτά τα κοιτάει η Ομοσπονδία και φροντίζει γι' αυτά. Εντάξει, είναι τώρα όλοι μαζί. Αυτό είναι και το ωραίο του αθλητισμού, καθένας. Και μαζί θα γίνουν οι απονομές, ναι, όπως γίνανε και χθες τα πέναλτι, ο ένας χειροκροτήσει τον άλλο, συνεχάρει τον άλλο μετά το τελικό. Η ένταση τελειώνει στον αγώνα και μετά είμαστε όλοι ένα άθλημα εδώ τους φέρεις. Φίλοι. Σεβασμό στον αντίπαλο. Εννοείται. Πήραν τις θέσεις τους. Να πούμε ότι εδώ η Ομοσπονδία, όπως σε όλους τους ξεκινήσιμους αγώνες, φέρνει διαιτητές από την Ελλάδα, απέναντι μας είναι το μπλε. Γι' αυτό δεν φοράνε και τις διστολές, φορές σε μπλε και άστρο. Είναι ο διεθνής διαιτητής, ο κ. Σπύρος Αχλαδιώτης, διαιτητής Champions League, υψηλού βαθμού με παγκόσμια πρωταθλήματα, με αγώνες εδώ στη Λέν, παντού. Και εδώ είναι ο διεθνής μας διαιτητής, που πήγε πάρα πολύ καλή στην Ευρώπη, ο Πολύδωρος, ο Φίλιππος. Αυτός είναι ο Σπυρίδωνας Αχλαδιώτης. Ναι, ναι, ο Έλληνας.
ο οποίος πήρε άρχισε... την μπάλα ο Ανατολίτης από τη Λεμεσό, κέρδισε την μπάλα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες. Ναι, και καλό παιχνίδι να έχουμε. Με τον Ναυτικό, όμιλο Λεμεσού να έχει την πρώτη επίθεση στον μεγάλο τελικό. Βλέπουμε την ομάδα της Λάρνακας. Μια καλή προσπάθεια από το Μονιούδη, το Διαμαντή, ο οποίος είναι και χιώτης, είναι πατριώτης μου. Τον είχα από μικρό παιδί, από 10 χρονών. Έχει ξεκινήσει η Λάρνακα με μια μορφή άμυνας ζώνης για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτόν τον καλό φουταριστό, τον έμπειρο φουταριστό. Λίγο-λίγο θα πλησιωθούν και θα προσαρμοστούν και οι τακτικές, η ομαδική τακτική, η στρατηγική των ομάδων. Και εδώ βλέπουμε μια μορφή ζώνης που παίζει η ομάδα της Λεμεσού. Μια ωραία προσπάθεια που δεν μπήκε γκολ από το νούμερο 10, τον Ζαχαριάδη, τον Μάριο της Λάρνακας. Ήταν και προηγουμένως εξαιρετική επέμβαση του Μελετίου. Ναι, ναι, ναι. Και έχουμε τώρα, βλέπετε, είναι ένα, όπως όλα τα ξεκινήματα των αγώνων. Οι ομάδες ανοιχνεύουν τα πράγματα, προσπαθούν να προσαρμοστούν στον αγώνα. Εδώ έχουμε παίκτη παραπάνω. Έχει αποβολή ο παίκτης με το νούμερο 3, ο Παναγιώτου, ο Παναγιώτης, ο Κυριάκου της Λάρνακας. Δεν πέρασε. Δεν πέρασε η γραμμή. Ήταν σε πάρα πολύ σωστή θέση ο Πολύδωρος Φιλίππου. Είδε την φάση. Για να μετρήσει η μπάλα εδώ το γκολ, πρέπει να είναι από τη μέσα πλευρά του δοκαριού να περάσει όλη η μπάλα. Όλη μπάλα. Από τη μέσα πλευρά του δοκαριού. Μια παλιά τον Ζαχαριάδη, δεν βγήκε. Τον Ναυτικό Όμιλο, ο Λεμεσού να έχει την ευκαιρία. Το νούμερο 10 είναι ο ξένος, ο Λάσιτς. Βλέπετε, έχουν κλειστεί οι παίκτες της Λάρνακας και να μην περάσει η μπάλα στο κεντρικό επιθετικό, το Μονιούδη. Εδώ είχαμε ένα σουτ από τον Ιωάννου, τον Αλέξανδρο. Έχουν κλείσει πάνω στο φουταριστό και ρισκάρουν, να πούμε, να γίνει ένα σουτ απ' έξω. Είναι επιλογή του προπονητή, έχει στήσει την ομάδα έτσι για να περάσει η μπάλα στο φουταριστό, το Διαμαντή, το Μονιούδη, για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Από ό,τι βλέπετε τώρα και η Λάρνακα και η Λεμεσός γυρίζει σε άμυνα ζώνης, δηλαδή στο φουταριστό βάζει παίκτες μπροστά. Εδώ έχει δώσει επιθετικό φάουλ ο Τσακλαδιώτης στο νούμερο 6, τον Χατζηδη. Αν δεν κάνω λάθος, γιατί και εγώ δεν βλέπω καλά. Εδώ δόθηκε τώρα πέναλτι υπέρ της ομάδας της Λεμεσού. Λέω ξανά την φάση. Ναι, ναι. Να ξέρετε κάτι, να μαθαίνουμε και λίγο τους κανονισμούς. Όπως βλέπετε τις κόκκινες πλευρές δεξιά-αριστερά, αυτό το goal area, μέχρι τα 6 μέτρα έξω, τον τελευταίο κόνο, αυτό το μεγάλο... Έβαλε γκολ το νούμερο 8 ο Ιωάννου. Σε αυτή την περιοχή που ορίζεται από τη... Ό,τι φάουλ κάνει ο τερματοφυλάκας, ό,τι ποινεί, το πιο ελαφρύ φάουλ να κάνει, είναι αμέσα πέναλτι. Είναι η περιοχή του πέναλτι του τερματοφυλάκα. Ο Ιωάννου ανοίγει το σκορ. Ένα ωραίο πέναλτι. Και κάνει η Λεμεσός στο 1-0. Οι ομάδες ακόμα, βλέπετε, προσαρμόζονται η μία πάνω στην άλλη, ψάχνουν την εξέλιξη, την προσαρμογή, την τακτική ο ένας προπονητής στο άλλο. Ανοίγει το σκορ λοιπόν στον 25ο Παγκύπριο τελικό. Ο Κυπέλλου, Ναυτικός Όμιλος, ο Λεμεσού, αλλά είναι στα ίσια. Έδωσε το γκολ απέναντι ο Σπυρίδωνας Αχλαδιώτης με τον Ναυτικό Όμιλο Λάρνακας και με τον Ανατολίτη. Το νούμερο 4. Ναι, είναι ο αρχηγός της Λάρνακας. Ένα εκπληκτικό σουτ στο γάμα. Δεν άφησε καθόλου περιθώρια στον τερματοφύλακα του Γκοναρί. Ένα πολύ ωραίο γκολ, ένα πολύ ωραίο σουτ. Και δεν είναι μόνο ήταν η εκτέλεση, ήταν και ο χρόνος που το έκανε. Δεν το περιμένω ο τερματοφύλακας. Ήταν σχετικά από μακρινή απόσταση. Ναι, από τα 8 μέτρα. Σοβαρίζει λοιπόν σε 1-1. Ένα επιθετικό φάουλ στο Μονιούδη
έδωσε πάνω στον Ανατολίτη γιατί έβγαλε το κεφάλι του προς τα πίσω και δόθηκε αλλαγή κατοχής, επιθετικό φάουλ. Ένα shoot out από τον Κουσάπα της Λάρνακας. Η ομάδα τη Λεμεσού φεύγει με παίκτη παραπάνω. Είναι 3-2, αυτό είναι μεγάλη πιθανότητα για γκολ. Ο Διαμαντής ο Μονίδης με παραπάνω στην κόντρα 3-2, κάνει το 2-1. Βλέπετε ότι τα στιγμιαία λάθη πληρώνονται αμέσως από έμπειρους παίκτες όπως ο Διαμαντής Μονίδη. Όλη κίνηση ήρθε από τον Ιωαννίδη όταν πήρε την μπάλα και την έκλειψε και φτιάχνει 3-2. Δύο ένα μπροστά στο σκορ, ναυτικός, όμιλος, Λεμεσού. Με Μουνίδη και Ιωάννου, ήταν γκολ για τον ναυτικό όμιλο. Λεμεσού, Ανατολίτης για τον ναυτικό όμιλο Λάρνακας, σοφάρισε σε 1-1. Θέλει 7 δευτερόλεπτα, 6. Για να πραγματοποιήσει την επίθεσή του. Ένα έξυπνο σουτ που έγινε από το νούμερο. Δεν βλέπω καλά γιατί είναι και ο ήλιος εδώ, το 14 της Λάρνακας, το Λουκά. Λουκά. Έχουμε αποβολή για τον Ιωάννου, για τον το νούμερο 8, τον Ιωάννου, τον Άλεξ. Και με παίχτη παραπάνω παίζει τώρα η Λάρνακα, μεγάλη πιθανότητα για γκολ. Εκτυχώ τέρμα από τον Λουκά. Από το νούμερο 15 τον Λουκά τον Ανέση. Είναι καλό αυτό για το τελικό γιατί σημαίνονται αρκετά γκολ. Οι άμυνες είναι ανοιχτές ακόμα, δεν έχουν προσαρμοστεί. Καλό αυτό για το άθλημα, να χαρούν οι φιλάθλοι. Ουσιαστικά εκεί που στέλνει την μπάλα ο Κορναρής δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Ναι. Με τον τρόπο που πήγε. Ναι, έκανε ψηλό κρεμαστό. 3-12 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Ναυτικός όμιλος Λάρνακας και ναυτικός όμιλος Λεμεσού στο 2-2. Το ναυτικό όμιλο Λεμεσού να έχει την κατοχή της μπάλας. Τώρα έχει αλλάξει άμυνα, παίζει πρες. Έχει βάλει ένα καλό αμυντικό που τον έχουμε στην εθνική ομάδα. Αποβολή της υπέρ της Λεμεσού. Αποβάλλεται το νούμερο 2 νομίζω αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Το νούμερο 2 μεσημέρις ο Ανδρέας. Πιθανότητα μεγάλη για γκολ. Εδώ οι αποβολές στο πόλο. Άλλη μια επέμβαση από τον Μελετίου. Και τώρα έχουμε μια άλλη αποβολή το νούμερο 10. Το νούμερο 10 της Λεμεσού, το ξένο παίκτη, το Λάσιτς, αποβάλλεται. Τώρα πάμε σε αντίθετη κατάσταση, με παίκτη παραπάνω παίζει η Λάρνακα. Στο πόλο είπαμε ότι ο παίκτης παραπάνω είναι σημαντική πιθανότητα για γκολ. Εδώ ο Παναγιώτης ο Κυριάκου, ένας εξαιρετικός παίκτης, με θητεία στις εθνικές ομάδες, το νούμερο 3. Προσπάθησε να εφηδιάσει τον Κοναρή, αλλά η μπάλα πήγε στο δοκάρι, δεν πήγε το χατήρι. Κονάρης, ο οποίος είδε τον Ιωάννου, του ρίξε την μπάλα. Ένα επιθετικό φάουλ που δόθηκε στον Ιωάννου και έχουμε αλλαγή κατοχής. Με τη Λάρνακα να κατεβαίνει από δεξιά με έναν αργό ρυθμό. Με το Σταματάκι, με τον Παναγιώτη τον Κυριάκου, εδώ ο Μεσημέρης. Είναι πολύ μακριά ο Σταματάκης, τελειώνει και ο χρόνος, θέλει 5 δευτερόλεπτα για την επίθεση, θα σουτάρει τώρα. Αναγκαστικά. Κοναρή σταματά την πορεία της μπάλας. Πολύ
Έχει δοθεί αποβολή στο νούμερο 9 Προδρόμου τον Γιώργο, και αυτός μέλος της εθνικής ομάδας που παίξαμε στη Ρουμανία. Ένας φερέλπης παίκτης. Με παίκτη παραπάνω είναι μισός, τώρα θα πάρει θέσεις και θα ψάξει τον γκολ. Από μια πλεονεκτική θέση, το νούμερο 5 της Λεμεσού, ο Ιωάννου ο Φίλιππος. Τα 3 μέτρα, δεν ξέρω, εφηδιάστηκε, τρέφει την μπάλα. Τα 3 μέτρα σούταρ αρκετά out. Είναι καλή ευκαιρία. Καλή εξέλιξη για το παραπάνω. Τώρα έχουμε μια άλλη αποβολή, το νούμερο 7, το Μονιούδη, του ναυτικού μου Λεμεσού, αποβάλλεται. Γενικά υπάρχει μεγάλη νευρικότητα στο παιχνίδι μας. Είναι λίγο απρόσεκτοι οι παίκτες με το μεσημέρι. Ο Κυριάκου και η μπάλα είναι out. Μια χαμένη ευκαιρία, μια μεγάλη ευκαιρία. Όλα τα παραπάνω είναι ευκαιρίες για γκολ. Δεν επιτρέπεται να κάνουν τέτοια λάθη. Και τώρα φεύγει στην κόντρα. Δεν είναι παραπάνω, έχουν καλύψει την κόντρα. Είναι παραπάνω οι παίκτες της Άρνας, βέβαια από την άλλη έρχεται. Πήγαμε στα τελευταία 20 δευτερόλεπτα. Έχει την ευκαιρία στο Λεμεσού με το πρώτο του Ιωαννίδη να δίνει το προβάδισμα με 3-2, το οποίο θα είναι και το τελικό αποτέλεσμα της πρώτης περίοδου. Ναι. Είδατε μια ευκαιρία εδώ, μια κακή πάσα, αντί να γίνει το 3, έγινε ανάποδα το σκορ. Όπως γενικά βλέπουμε ένα παιχνίδι πολύ ανταγωνιστικό. Καθαρό παιχνίδι, με καθαρά μαρκαρίσματα, στα όρια βέβαια δυνατά, το πόλεμο είναι ένα καθαρό άθλημα. Ασχέτως ότι έχει μια εικόνα ότι υπάρχει σωματική επαφή. Εδώ έχουμε τον νεαρό φουνταριστό που είχαμε στην Αθήνα, τον νούμερο 7. Το 3-2 λοιπόν είναι το αποτέλεσμα της πρώτης περίοδου. Τον ναυτικό όμιλο Λεμεσού να είναι μπροστά στο σκορ. Οδηγίες από τους προπονητές. Τώρα είναι αυτό που είπαμε, ότι τώρα μετά το πρώτο φτάλτο, έχοντας δει οι δύο coach το παιχνίδι του άλλου, τα προβλήματα της δικής τους ομάδας, τα λάθη τους, τις αδυναμίες των άλλων, θα προσπαθήσουν να προσαρμόσουν, να αλλάξουν λίγο τη στρατηγική. Αυτό είναι άλλωστε το κουτσάρισμα σε όλα τα αθλήματα. Όταν λέμε κουτσάρισμα, αυτό εννοούμε. Να προσαρμόζεις πάνω στον άλλον, στα μειονεκτήματά του, και να παίζεις πάνω στα πλεονεκτήματά σου. Αυτό βλέπω και τις καλύτερες στιγμές από την πρώτη περίοδο, η οποία ολοκληρώθηκε με τον ναυτικό όμιλο Λεμεσού να προηγείται με 3-2. Είδαμε την εκτέλεση πέναλτι από τον Ιωάννου. Το όμορφο γκολ του Ανατολίτη για τον ναυτικό όμιλο Λάρνακας. Το καλό είναι ότι υπάρχουν κάποια παιδιά. Πιστεύω ότι εγώ δεν προπονητές σέβομαι με τις γνώμες ότι τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι τα 16, 17, 18 πρέπει να έχουν ίσως και περισσότερη συμμετοχή, να απεμπλακούμε από τις μεγαλύτερες ηλικίες, να ρισκάρουν παραπάνω, να δώσουν ευκαιρίες στα νέα παιδιά για να μπορέσει η εθνική ομάδα βάσει της εμπειρίας που θα αποκτήσουν από αυτά τα σοβαρά παιχνίδια να βγάλουν αυτό το καλό και αυτό περισσότερο και στην εθνική ομάδα. Έχει ένα άθλημα το οποίο, Γιάννο, τα τελευταία χρόνια, από τον καιρό που μπήκαν οι κατάλληλοι άνθρωποι στην Ομοσπονδία. Η Ομοσπονδία, να ξέρετε, πάει step by step, να μας ενδιαφέρει όχι μόνο να πηγαίνουν μπροστά, να μην κάνουμε βήματα πίσω. Και είμαστε οι πρώτοι που αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, γι' αυτό πάμε και μπροστά. Το λάθος, η αναγνώριση του λάθους είναι εξέλιξη. Τον ναυτικό όμιλο Λεμεσού να έχει την πρώτη επίθεση. Σε άμυνα ζώνης πάλι
η Λάρνακα. Βλέπετε έχουν κλείσει στο φουνταριστό μπροστά. Δεν κυνηγάνε σε pressing τους παίκτες. Απλά βγάζουν, αφήνουν τους παίκτες. Έχουμε μία αποβολή. Και ένα γκολ από το νούμερο 8 τον Ιωάν τον Αλέξανδρο. Τον Άλεξ. Βλέπετε παρόλο που... Δεν έχει σημασία αν πρέπει να βγει η αποβολή έξω και μετά να... Όχι. Η αποβολή παίρνει το συντομότερο δρόμο για χωρίς να παρενοχλήσει τους επιτιθέμενους. Εάν στη διαδικασία της εξόδου παρενοχλήσει τους επιθέμενους είναι άμεσα πέναλτι και παίρνει άλλη μια ποινή ο παίκτης που αποβάλλεται. Προσθέτει μια ποινή. Mm-hmm. Πρέπει να διαλέξει, είναι ευθύνη του να διαλέξει τον δρόμο. Τώρα πάλι σε άμυνα ζώνη σε Λεμεσός. Ένα φάουλο από τον Ιωαννίδη, τον Γιάννη. Εδώ είναι ο αρχηγός ο Ανατολίτης, το νούμερο 4 της Λάρνακας, ο οποίος θα σουτάρει προφανώς. Σαν τρέχει και ο χρόνος της επίθεσης. Εύκολη άμυνα από τον Κοναρή. Ήταν υποπίεση εκεί ο Ανατολίτης. Ο Κοναρής, ένας έμπειρος τερματοφύλακας, έχει παίξει και αυτός στην εθνική ομάδα της Κύπρου. Ένας καλός τερματοφύλακας, καλός αθλητής. Εδώ έχουμε άλλη μια αποβολή τώρα. Α, έχει δώσει επιθετικό. Τέσσερα-δύο για τον ναυτικό μήλο Λεμεσού. Παραμένει και ευκαιρία για τον ναυτικό μήλο Λάρνακας. Αν τα καταφέρει να μειώσει το σκορ, ωστόσο έχει επιθετικό φάουλ. Ναι, ναι, ήταν επιθετικό. Ο Δώρος, ο Κύπριος διευθυντής. Και ευκαιρία για τον ναυτικό όμιλο Λεμεσού. Να διευρύνει το σκορ. Κωνσταντίνου. Πίσω για τον Ιωάννου. Μία λάθος πάσα. Η Λεμεσός ψάχνει σε μεγάλο ποσοστό το φουνταριστό της, το Διαμαντή Μονιούδη. Παρόλο που είναι κλειστός, επιμένει εκεί. Ανατολίτης για τον ναυτικό μήλο Λάρνακας. Για τον Λουκά. Φάουλα από τον Κωνσταντίνου. Για όσο τα γρήγορα, Κοναρής. Γενικά η Λάρνακα δεν τελειώνει με επιτελικό τρόπο τις επιθέσεις της. Τελειώνει τα τελευταία 4-5 δευτερόλεπτα με λίγο περίεργα σουτ. Σουτ ανάγκης να πούμε για να ολοκληρωθεί ο χρόνος. Ένα φάουλ. Άλλα 8 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η επίθεση για τον ναυτικό μήλο Λεμεσού. Φωνάξαν και από την εξέδρα του Ιωαννίδη για να τελειώσει την φάση. Ένα μπλοκ στο πόλο. Όταν ένας παίκτης κάνει μπλοκ και πάει out, είναι out. Είναι αντίθετα από το hardball. Mm-hmm. Στο hardball είναι corner μόνο από τον δεν είναι αντίθετη κατάσταση. Μόνο από τα αποκρούσεις τώρα με το φύλακα είναι η corner. Αποβολή. Πέφτει παραπάνω ναυτικός όμιλος Λάρνακας. Κυκλοφορούν την μπάλα του ναυτικού όμιλου Λάρνακας. Λιγοστεύει και ο χρόνος της επίθεσης. Ανατολίτης. Έχουμε πολύ κακές επιλογές στην τελική προσπάθεια από τη Λάρνακα. Είναι λίγο βιαστικές, χωρίς επιλογή πιθανότητα για μεγάλη πιθανότητα για γκολ. Το που λέγατε προηγουμένως, ότι εξαντλεί τα δευτερόλεπτα της επίθεσης. Και είναι κακές οι τελικές προσπάθειες με αποτέλεσμα να έχουμε και πολύ γρήγορες κόντρες. Τώρα θα δείτε ότι κλείνει η Λάρνακα πίσω μπροστά στο νούμερο 7, το Μονιούδη της Λεμεσού. Άλλο ένα τέρμα, Ιωαννίδης για τον ναυτικό μήλο Λεμεσού. Ο Ιωαννίδης, ο Γιάννης, Χρήστος. Εδώ έχουμε τώρα πάρα πολλές. Ένα μεγάλο φρέσκο.
εδώ ο κύριος Ανδρέας Μιχαηλίδης, με τον πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας, τον κύριο Χριστοφόρου. Το σκορ έχει πάει 5-2 και η Λάρνακα πρέπει ο Σονούπο να προσπαθεί να κλείσει το σκορ, γιατί αν διαβρεθεί κι άλλο. Ο προδρόμου ο Γιώργος με ένα πολύ ωραίο σουτ. Κάνει το 5-3. Είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί αυτά τα παιδιά είναι μέλη της εθνικής ομάδας των 19 που πήγαμε. Και ο προδρόμου και ο Ιακώβου. Και από τη μεριά της Λεμεσού ο Κωνσταντίνος ο Χαραλάμπου. Και έχει και άλλα παιδιά μέσα, τον Νικολάου, τα οποία πρωταγωνιστούν στο μάτι των αντρών. Πρώτο τέρμα στη δεύτερη περίοδο για τον ναυτικό όμιλο Λάρνακας, ο οποίος μειώνει σε 5-3. Αποβολή για, για τον προδρόμο. Είναι η δεύτερη ποινή του προδρόμου, πρέπει να προσέξει, γιατί τώρα θα πάει σε τρίτη ποινή και θα φύγει. Με παίχτη παραπάνω Λεμεσός. Ήρθε και η επέμβαση. Μια καλή σημαντική απόκρουση από τον Μελετίο του Ανδρέου του Ραφαήλ της Λάρνακας. Το σκορ είναι 5-3. Μακάρι για μας που βλέπουμε το σκορ να γίνει πιο ανταγωνιστικό το σκορ. Ιωαννίδης στο νούμερο 3 αποβάλλεται, με παίξει παραπάνω η Λάρνακα. Και έχει την ευκαιρία να ολοκληρώσει την επίθεσή της, επιτυχημένα. Πήγε η άμυνα. Ένα έξυπνο ας πούμε σούτ, αλλά λίγο πολύ ρίσκο, με μεγάλο ρίσκο. Από το νούμερο 15 το Λουκά. Το νούμερο 15 το Λουκά. Ίσως βιάστηκε πολύ εκεί, ενώ είχε ευκαιρία. Πήγε να ξεγελάσει τον αντίπαλό του. Η απάσα έκανε το σούτ. Δεν του βγήκε. Μελετίου. Ένα σούτ, ανανέωση χρόνου από τον Ιωάννη το σούτ. Οι ομάδες έχουν 30 δευτερόλεπτα επίθεση. 30 δευτερόλεπτα. Δεύτερη επέμβαση από τον Μελετίου. Και οι δύο εξαιρετικές. Το θέμα είναι πόσο θα αντέξουν ο Μελετίου. Ένα επιθετικό φάουλ από το νούμερο 7 το Μονιούδη, γιατί έβγαλε το κεφάλι προς τα πίσω. Ένα 30 πριν ολοκλήρωση και της δεύτερης περίοδου. Και στην κόντρα επίθεση τώρα φεύγει η Λάρνακα. Έχει ακόμα 15 δευτερόλεπτα για την επίθεσή της. Μιχαηλίδης. Έκανε το σουτ πάνω στον κορνάρι. Και time out, πέφτει παραπάνω η Λεμεσός. Time out από τον προπονητή της Λεμεσού. Γενικά η Μάτς Λάρνακας είναι λίγο απρόσεκτη στα τελειώματά της. Προσπαθεί να ευνηδιάσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Στην ουσία όμως δίνει ευκαιρίες να φύγουν στην κόντρα. Η Λεμεσός πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτική. Ενώ η Λεμεσός παίζει ένα πιο προσεκτικό, πιο στάνταρ παιχνίδι. Ψάχνοντας το φουνταριστό του Μονιούδη, τον Διαμαντή, ή σουτάροντας με ένα-δύο έμπειρους παίκτες που έχει απ' έξω.
ένα σουτ. Στην κόντρα η ομάδα της Λάρνακας με τον Κυριάκο Παναγιώτη. Από τα δεξιά το νούμερο 2 Μεσημέρι, τώρα θα πάρει την μπάλα. Βρήκε στο πρόσωπο. Ναι, ναι. Το πέρασε και εκτός. Μια απρόσεκτη λίγο πάσα, μπορούσε να είναι καλύτερη για να κάνει γκολ. Άλλα 38 δευτερόλεπτα για το τέλος και τη δεύτερη περίοδου. 10 και... για τον Ναυτικό Μήλο Λάρνακας. Ένα σουτ πάλι στο τέλος του χρόνου. Και η Λεμεσός φεύγει στην κόντρα με 2-1 παίκτη. Αν πάρει την μπάλα θα βάλει γκολ. Καθυστέρησε εκεί ο Ιωαννίδης. Αλλαγή. Νομίζω θέλει 15 δευτερόλεπτα για το 8 λεπτό. Ναι, 13. Μια τελευταία προσπάθεια να μειώσει το σκορ. Ο Ναυτικός Όμιλος Λάρνακας. Πέρασε η παλιά. Τέλος. Και δεν πρόλαβε ο παίκτης της Λάρνακας. Πάμε για ημίχρονο. Πάμε για ημίχρονο με σκορ 5-3. Ένα καλό παιχνίδι με μια πολύ καλή διαιτησία. Φιλοξενούμε να δούμε και το δεύτερο μέρος του αγώνα. Εδώ οι ομάδες αλλάζουν τον πάγκο. Επιστρέψαμε φίλοι συνδρομητές της CableNet. 25ος Παγκύπριος τέλικος κυπέλου υδατοσφαίρισης ανάμεσα σε Ναυτικό Όμιλο Λάρνακας και Ναυτικό Όμιλο Λεμεσού. Ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο Ναυτικός Όμιλος Λεμεσού προηγείται με 5-3 του Ναυτικού Όμιλου Λάρνακας. 3-2 το πρώτο οκτάλεπτο. 5-3 σκορ ημιχρόνου για τον Ναυτικό Όμιλο Λεμεσού. Μία από τις δύο ομάδες, μία από τις δύο τελευταίες φιναλίς των δύο τελικών θα έχει την ευκαιρία σήμερα να κατακτήσει το κύπελο και να ολοκληρώσει την χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πάρει ο Ιωάννη της ο Αλέξανδρος και θα δοθεί. Δόθηκε βούλιαγμα της μπάλας υπέρ της Λεμεσού στην κόντρα. Τώρα θα προσπαθήσουν να βρουν το κεντρικό το Μονιούδη. Αποβολή του νούμερο 12 του Σταματάκη της Ναυτικού Όμιλου Λάρνακας. Ο Μονιούδης ο Διαμαντής γεννητής του 80, ακόμα προσφέρει τις υπηρεσίες τους. Με παίχτη παραπάνω τώρα η Λεμεσός. Βλέπετε τι... ο Άλεξ, ο Ιωαννίδης. Βγήκε η Άλεξ. Πολύ καλή απόκριση του Μελετίου. Φεύγει στην κόντρα με τον Παναγιώτη τον Κυριάκου η Λάρνακα. Δόθηκε βούλιαγμα στον παίχτη, τον Κουσιάπα, από τον κύριο Χλαδιώτη. Ο παίχτης βούλιαξε την μπάλα. Στο πόλο όταν έχεις το χέρι πάνω στην μπάλα και έρθει ο αντίπαλος και σου βάλει το χέρι πάνω από το χέρι σου και βουλιάξει την μπάλα, είναι υπέρ σου το σφύριγμα. Αν έχεις το χέρι εσύ πάνω στην μπάλα και έρθει άλλος και βάλει το άλλο χέρι και την βουλιάξει. Είναι φάουλ. Εδώ το Διαμαντής ο Μονίδης. Ένα φάουλ απλό.
5-3. Διατηρείται για τον ναυτικό μιλό. Λέμε σου. Εδώ είναι μια σημαντική, ένα σημαντικό σημείο του αγώνα. Αν τα κλείσει το σκόρ η Λάρνακα ή αν και διευρύνει η Λεμεσός. Τώρα θα σου στάρει αυτός ο παίκτης, προφανώς. 6 δευτερόλεπτα για το τέλος της επίθεσης. Μπάλα στα δίχτυα. Από λίγο το γκολ από τον Ανατολίτη. Είναι το δεύτερο γκολ με το ίδιο τρόπο που κάνει. Όπως στην αρχή είναι πολύ ωραίο γκολ. Τώρα θα πάει 5-4. Πάμε πάλι στην κόρη του Ξηρασίου. Ο προπονητής Λάρνακας αναλώνει συνεχώς την ομάδα κάνοντας αλλαγές. Το πόλο είναι ένα παιχνίδι αλλαγών. Για να αναλώνεται ο αέρας και τα πνευμένα των παιχτών. Να υπάρχει δραστηριότητα έντονη στον αγώνα. Ουσιαστικά το τελείωμα του Ανατολίτη να στείλει την μπάλα πρώτα να χτυπήσει στο νερό και μετά στα δίχτυα. Ναι. Ενώ στο πρώτο σουτ πήγε κατευθείαν ψηλά. Είναι το σκαστό σουτ που λέμε. Βλέπουμε τη Λάρνακα να μείνεται πάλι με άμυνα ζώνης μπροστά στο Μονιούδη. Χτίζει ένα τείχος, το βλέπετε μπροστά στο Μονιούδη με μπλοκ. Μια αποβολή το νούμερο 14 Λουκά ο Γιάννης. Με παίκτη παραπάνω πάλι ο Μεσός. Λάρνακα σήμερα έχει δίκη να έχει πολύ καλή μέρα. Το τερματοφύλακά του τον Ανδρέου την έχει ξελασπώσει και αν το σκορ είναι στο ένα γκολ να ξέρετε οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό σε αυτόν. Τώρα στην επίθεση. Πλεονέκτημα. Μια χαμένη επίθεση για τη Λάρνακα. Βλέπετε στο φουνταριστό στο Μονιούδη πάντα έχουν μπροστά ένα παίχτη. Για να μην μπορέσει η μπάλα να φτάσει. Ναι, τα βλέπετε, κλειδώνουν. Παρ' όλα αυτά η Λεμεσός και με παίχτη μπροστά του περνάει την μπάλα. Εδώ είναι έξω από την περιοχή των 6 μέτρων, μπορεί να σουτάρει με μία. Πάλι μια πολύ καλή απέκρουση σε ένα εφηδιαστικό σου του Μελετίου. Ο Ιαννίδης. Βλέπετε ότι προσπαθούν να βρουν συνέχεια το διαμαρτυρομονίδι και είτε να σκοράρει είτε κερδίζει αποβολές στις οποίες δίνεται πλεονέκτημα. Κυρία τον ναυτικό μιλό Λεμεσού με τον Ιωαννίδη, τον Γιάννη αυτή τη φορά. Ποιος πέτυχε το πρώτο τέρμα, έτσι στο μεγάλο τελικό. Να παίξει παραπάνω. Μάλιστα παίξει παραπάνω ήταν 5-4, δεν ήταν 6-5 γιατί είχαν μείνει δύο παίκτες, ένα ζευγάρι παίκτη κάτω. 6-4, ναυτικός όμιλος Λεμεσού μπροστά στο σκορ. Συνεχίζει η ομάδα της Λάρνακας. Η ομάδα της Λεμεσού παίζει μια διπλή ζώνη από εδώ από δεξιά με ένα παίκτη, μονή ζώνη. Τρεσάρουν όλοι. Δεν παίζουν όλοι τα ζώνη, απλά δίνει ένα παίχτη από εδώ από τα δεξιά από το θέση 1. Έχουμε αποβολή τώρα του Σταματάκη, του νούμερο 12 του Παύλου. Ξανά, με τον τρόπο. Σταματάκης δέχτηκε την αποβολή. Και ξανά με παίχτη παραπάνω η Λεμεσός. Στο πόλο παίχτης παραπάνω είναι ένα 30-40-50% για γκολ. Μεγάλο πλεονέκτημα. Ο Ιωαννίδης, ο Σταύρος. Βλέπετε ότι επαρκεύομαι, τα παίξει παραπάνω. Κάνει το σκορ 7-4, εκεί του Λάρνακα πλησίασε στο 5-4. Ο Λεμεσός έβαλε πάλι τη μηχανή. Έπαιξε με το διαμαντή, πήρε την αποβολή της, εκτέλεσε και ξανά κάνει το σκορ 7-4. 13 γκολ είναι ένα σκορ που μπορεί να επιστρέψει η Λάρνακα, όμως και ευνηθεί πολύ. Δύσκολο να μπορέσει να μην επιστρέψει.
γιατί η κλεψίφρα του παιχνιδιού από εδώ και πέρα αρχίζει και μετράει ανάποδα. Είμαστε στην τρίτη περίοδο. Σε μορφή ζώνης τώρα βλέπετε πίσω. Αποβολή για το νούμερο 2, time out. Time out για τη Λάρνακα. Εδώ είναι, είμαστε λίγο ο προπονητής της Λάρνακας, διαμαρτύρεται γιατί ζητάει το time out με λίγο και του έκανε παρατήρηση και ο νόμος διαιτητής. Δεν χρειάζεται αυτές οι εντάσεις προς τους ανθρώπους στην γραμματεία. Το ζήτησε και το δώσανε. Τώρα το καθυστέρησαν 2 δευτερόλεπτα. Αυτά είναι στα όρια του ανθρώπινου λάθους, δεν είναι εντάσεις περαιτέρω. Ουσιαστικά μέχρι να τον πούμε. Στο εξωτερικό, στα παγκόσμια πρωταθλήματα, ο βοηθός του προπονητή έχει ένα κουμπάκι ηλεκτρονικά, το οποίο ούτε δεν ζητάνε με λόγια, ούτε με χέρια. Πατάνε και ανάβει το κουμπί στη γραμματεία και αμέσως γίνεται. Όπως και στο εξωτερικό, οι διαιτητές θα το έχουν και από το χρόνο του κήπου, έχουν ενδοσυνεννόηση. Λίγο προχωράμε, θα μπουν και σε μάτσα αυτά του χρόνου. Μετά έχουμε ένα πολύ συναρπαστικό αγώνα, μετά το U16 η Αμόχωστος με το ΑΠΟΕΛ. Λοιπόν, ξεκινάμε παίκτη παραπάνω τώρα η Λάρνακα. Ευκαιρία να μικρύνει το σκορ για να έχει να μεγαλώσει πιθανότητες να διεκδικήσει το κύπελλο. Ένα μπλοκ από τον Ιωάννου, ένα μπλοκ, θα ξέρω ότι τα μπλοκ των παιχτών δεν είναι corner, corner είναι μόνο από απόκριση θερματοφύλακα. Το 7-4 για τον ναυτικό όμιλο, λέμε σου, παραμένει. Με τον Ιωάννου, με τον Άλεξ. Βγήκε η άμυνα αυτή τη φορά για τον ναυτικό όμιλο. Δεν έδωσε φάουλ, δεν έδωσε φάουλ. Γιατί ο παίκτης ο Διαμαντής το έδειξε και κύριος ο Κρατιώτης και την κατοχή την μπάλα, δεν τραβήθηκε. Η Λάρνακα εξακολουθεί να έχει την ελπίδα της, να μειώσει στα 2 γκολ αν θέλει να διεκδικήσει το τρόπαιο. Πάλι που το κάνει με τον Ζαχαριάδη. Μάριος Ζαχαριάδης, ποιος θα δικαίνει το πρώτο του τέρμα. Πέντε με τον Ζαχαριάδη, ελπίζουμε τώρα μπαίνει μέσα αλλαγή και έχει πιαστεί το νούμερο 9. Προδρόμο ο Γιώργος για να πάει στη θέση του Φινταριστού, ένα πολύ δυνατό παιδί. Προδρόμο είναι γεννητής του 2006, 17,5 χρονών, μέλος της Εθνικής του Ρουμανία πριν ένα μήνα, μας βοήθησε πάρα πολύ. Προδρόμο ο οποίος θα πρέπει να προσέχει αν δεχθεί τρίτη αποβολή. Ναι, βέβαια τώρα παίζει σε θέση Φινταριστού, πριν ήταν αμυντικός. Βέβαια αυτό που λέτε έχετε δίκιο, διότι πρέπει να προσέξει μέσα στο παιχνίδι γενικώς. Γιατί στην τρίτη ποινή θα αποβληθεί ουσιαστικά τον αγώνα. Θα αντικατασταθεί. Ναυτικός όμιλος Λεμεσού, ο οποίος είναι στην επίθεση. Με τον Φίλιππο να κρατάει την μπάλα. Ένα σουτ από τον Ιωαννίδη. Πρώτο σκόρερ για τον ναυτικό όμιλο Λεμεσού. Με 4 τέρματα. Παραφέρει τη διαφορά στα 3. Τον μεγάλο τελικό. Ένα πολύ ωραίο σουτ στο γάμα. Η Λάρνακα συνεχώς προσπαθεί να μπει να σημειώσει το σκορ, αλλά η εμπειρία των παιχτών της Λεμεσού βλέπετε ότι στις κρίσιμες στιγμές σκοράρουν. Βέβαια σας λέω τα 3 γκολ είναι σε τροχιά διεκδίκησης. Το περιττέρω αν μεγαλώσει το άλλο σκορ, γιατί σας λέω θέλει ακόμα 2 λεπτά για τη λήξη και 8-10 λεπτά για τη λήξη του αγώνα. Συνολικά 2 τώρα και το τελευταίο 8 λεπτά. Χωρίς φάουλ. Βγήκε η άμυνα. Για τον ναυτικό όμιλο Λεμεσού. Ένα 40 πριν από το τέλος και της τρίτης περίοδου.
με τον Ιωάννου Φίλιππο. Να δίνει απέναντι στον Ιωαννίδη. Ιωαννίδης θα πρέπει να πάρει την φάση. Το νούμερο 4 αποβάλλεται και τώρα ο διευθύνης ο κ. Σακραδιώτης για διαμαρτυρία θα δώσει αντικατάσταση, θα κινήσει κυκλικά τα χέρια του, τον διώχνει, αντικατάσταση. Με κόκκινη κάρτα αποβάλλει το παίκτης, γιατί μετά την ποινή που δέχτηκε διαμαρτυρήθηκε έντονα προς το διεκτή. Αντικατάσταση. Παίχτη παραπάνω ο Μεσός, πάλι με πλεονέκτημα. Πάρ' την μπάλα έξω, η μπάλα έξω, η μπάλα έξω, πιστεύω ότι ο διαιτητής θα δώσει διπλή, αλλά θα δώσει... Οι διαιτητές θα συσκεφθούν κάτω, αυτό είναι, δεν έχουμε τώρα εμείς την... Εδώ η κοινωνία θα πρέπει να... Σε μια αμφισβητούμενη φάση, καλό είναι και γίνεται αυτό στα παιχνίδια, ότι οι διαιτητές πρέπει να διευκρινίσουν και να ξεκαθαρίσουν μαζί, να αποφασίσουν μαζί για την καλύτερη απόφαση και την δικαιότερη για τις ομάδες. Αυτό δικαιολογεί να κάνουμε μια μικρή σύσκεψη, ένα λεπτό περίπου, για να εξηγήσει ο άλλος ή ο ένας να βγει τι είδε, ή... ναι. Και λόγω ότι εδώ έχουμε τον κύριο Ακλαδιώτη, σας λέω, διευθυντή της Champions League. Έτσι, μαζί με το διεθνή, το δικό μας το Κύπριο, ο οποίος πήγε και στη Μάλκα και στη Σλοβενία. Ναι. Τώρα προφανώς, εγώ πιστεύω ότι ενώ τον τράβηξα τον νόμο, η πάσα δεν είχε, ήταν κακή η πάσα, οπότε δεν μπορούν να επαβραβεύσουν. Δεν ξέρω αν θα δώσουν πελάτη. Δεν έχουν και αυτό το πλεονέκτημα που έχουμε εμείς να έχουμε την επανάληψη της φάσης. Τώρα θα δούμε τι θα δώσει. Το νούμερο 12 έξω. Έξω. Αποβάλλεται το νούμερο 12. Τον κράτησε κάτω. Και τώρα αυτή τη στιγμή ο ναυτικός όμιλος Λεμεσού παίζει με δύο παίκτες παραπάνω. Είναι 6 παίκτες παιδιάς για τη Λεμεσό με 4 αμυντικούς. Α, και τώρα μπαίνει μέσα ο παίκτης, πάλι παίκτη παραπάνω, 6-5. Ιωάννου Φίλιππος. Σημειώνει το 8ο γκολ για την ομάδα. Το σκορ νομίζω είναι 9-5. Και μένουν 49 δευτερόλεπτα για τη λήξη τρίτης περίοδου. Κρατά αυτή τη διαφορά ο ναυτικός όμιλος Λεμεσού. Αρχίζει πλέον, ναι, είναι πιο εύστοχος. Και κλείνει προς την ναυτόμιλο Λεμεσού. Βέβαια ποτέ μιλές ποτέ στον αθλητισμό. Έχουμε δει σε όλα τα αθλήματα ανατροπές των ανατροπών. Άλλα 40 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. 15 για τον Ναυτικό Λάρνακα. Με τον Κονεαρή. 33 δευτερόλεπτα για την λήξη του οκταλέπτου του τρίτου. Βλέπετε ότι τώρα η Λεμεσός διαλέγει να παίζει ένα συντηρητικό παιχνίδι. Βέβαια εδώ έχουμε ένα επιθετικό φάουλ στο νούμερο 14. Και τώρα αυτό είναι ένας καινούριος κανονισμός, ότι ενώ το φάουλ έγινε πίσω, η μπάλα παίζεται από εκεί που είσαι. Από εκεί που είναι, πόσο θέλει. 14, έχει χρόνο. Λιώνει. Τον γκολ για τον Μεσημέρι. Το σκορ πάει στο 9-6. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Ο ναυτικός όμιλος Λάρνακας παλεύει. Αυτή είναι η χαρά του αθλητισμού. Υπάρχουν άλλα 7 δευτερόλεπτα. Ναι. Τώρα προφανώς θα γίνει ένα σούτ από μακριά.
τέλος και του τρίτου οχταλέπτου. 9-6. Υπέρ του ναυτικού όμιλου Λεμεσού. Και τώρα θα κάνουν την τελευταία προσπάθεια η Λάρνακα. Μήπως στα τελευταία 8 λεπτά διεκδικήσουν το κύπελο. Το καλό είναι ότι βλέπουμε τους παίκτες να παίζουν ένα καθαρό παιχνίδι, δυνατό. Είναι άλλο το δυνατό παιχνίδι και άλλο το καθαρό. Εμείς έχουμε και τα δύο σήμερα δυνατές μονομαχίες. Εμείς θα πλαίσια που όταν γνωρίζεστε. Νομίζω έχουν προσφέρει δύο μάτια σε ένα πολύ καλό θέμα. Όλοι υπάρχουν και είναι το καλύτερο σε αυτό. Και σίγουρα μετράει η εμπειρία της του ναυτικού μήλου Λεμεσού, ειδικά στις κέρδες περιπτώσεις, εκεί που η Λάρνακα προσπαθούσε να κλείσει το σκορ. Ένα-δύο παίκτες με πολύ καλά σκορ όπως αυτό, ξανά έδιναν τη διαφορά στη Λεμεσό, όπως εδώ του Ιωάννου του Άλεξ. Ναυτικός όμιλος Λεμεσού, ο οποίος βρίσκεται κοντά στον πρώτο του τίτλο κυπέλλου. Ναι, 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 ναι. Αυτό έχει και την δική του σημασία. Πάνε αρκετά χρόνια από το 2008 να χτίσει τίτλο. Για μένα, ως ομοσπονδιακός προπονητής, να ξέρετε ότι η μεγαλύτερη σημασία που δίνω και τιμάω και τα μεγάλα παιδιά και τους μεγάλους αθλητές είναι οι νέοι αθλητές. Εγώ βλέποντας έναν αντρικό αγώνα σε όλη τη διαδικασία, σε όλο το χρόνο που έγινε, με ενδιαφέρει βέβαια τα αποτελέσματα του αντρικού, αλλά αυτό που κοιτάω είναι η συμμετοχή των 16, 17, 18 χρονών παιδιών σε αυτά τα πρωταθλήματα. Για μένα είναι η βαρύτητα που δίνω, βέβαια και τα αποτελέσματα των αγώνων, οκ. Okay. Αλλά σημαντικό είναι να εισάγουμε τους νέους αθλητές μας, οι οποίοι θα είναι η συνέχεια του αθλήματός μας σε καλύτερη μορφή, στην μοντέρνα μορφή. Ναι, αυτό είναι και το στοίχημα, γιατί τα παιδιά που έρχονται από πίσω... Και να αναφέρουμε και κάτι άλλο τώρα, μια και έχουμε λίγο χρόνο, ότι το ελληνικό πόλο, που είναι ένας οδηγός μας, θα πάει με δύο ομάδες στην Ολυμπιάδα και η γυναικεία έχει προκληθεί και η αντρική. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Ξεκινάει η τελευταία περίοδος του αγώνα με αποβολή για το νούμερο 8, τον Άλεξ Ιωάννου. Με πέφτει παραπάνω ο ναυτικός όμιλος Λάρνακα. Θα πάρει τις θέσεις τώρα που πρέπει. Ένα μπλοκ. Κατοχή είναι για τον ναυτικό όμιλο Λάρνακας και πάλι. Κουσάπας. Γι' αυτό μέρος της εθνικής που είμαστε. Άλλο ένα μπλοκ. Ένα φάουλ υπέρ του τερματοφύλακα της Λεμεσού. Να ξέρετε, αυτές τις ευκαιρίες τώρα στο τελευταίο τάλιπο πρέπει να τις αξιοποιεί εξ ολοκλήρου η Λάρνακα, αν θέλει να έχει μια πιθανότητα στη διεκδίκηση στο πρόβλημα. Θα δείτε τώρα η Λεμεσός να σιγουρεύει την μπάλα. Να εξαντλεί και τις επιθέσεις λογικά. Αποβολή, ναι, τώρα αποβολή πάλι με το Διαμαντή. Το Μονιούδη, το ίδιο μοτίβο συνέχεια επιθέσεις. Και βούλιαγμα για το Μονιούδη. Στην επίθεση με 4 ζευγάρια παιχτών, 4 με 4. Βούλιαγμα εδώ, αυτό που είπαμε ότι κατεβάζει το χέρι. Τώρα θα παίξουμε το Μονιούδη. Αποβολή το νούμερο 11, ο Ζαχαριάδης, ο Μάρκος. Βλέπετε με παίκτη παραπάνω πάλι Λεμεσός. Ο Ιωάννου Άλεξ σημειώνει το 16. Πολύ όμορφο τέρμα από τον Ιωάννου. Με ωραίο σουτ. Πάνω από το κεφάλι τερματοφύλακα, τον εφηβίασε. Ένα τερματοφύλακα σήμερα τον Ανδρέου Ραφαήλ της Λάρνακας, ο οποίος έχει μια εξαιρετική παρουσία.
Δεν έχει σημασία. Είναι το 10. Νομίζω ότι είναι Μελετίου. Μελετίου. Έχω κάνει λάθος εγώ, ζητάω και συγγνώμη γιατί δεν φαίνεται καλά. Ο Μελετίου έχει κάνει μια εξαιρετική παρουσία σήμερα το παιδί. Δεν έχει σημασία ότι έχει 10 γκολ. Έχει αποσοβήσει. Όχι, είχαν εξαιρετικές, εξαιρετικές επεμβάσεις. Είχε και κράτησε το σκόρ σε κοντινά πλαίσια για την Λάμη. Έξι λεπτά πριν το τέλος του μεγάλου τελικού. 16. Για τον ναυτικό όμιλο Λεμεσού. Ποιος βρίσκεται όλο και πιο κοντά τον πρώτο του τίτλο κυπέλλου. Είναι και στην επίθεση με τον Ιωάννου Ναΐδης. Προσποιήσεις. Πέναλτι ο Παναγιώτης Κυριάκου πάνω στο Μοντέστου. Έχει κάνει πέναλτι. Το πέναλτι το τελέσει μάλλον ο Ιωάννου Άλεξ. Το σκόρ είναι ένα 16. Αρχίζει πλέον η ζυγαριά του αγώνα να κλείνει υπέρ της Λεμεσού. Είναι μια πιο έμπειρη ομάδα και με πιο έμπειρους παίκτες. Έχουμε τώρα 5:30 που έχει λήξει πέναλτι με τον Άλεξ. Τον Ιωάννη τον Φίλιππο. Τον Ιωάννη τον Φίλιππο της Λεμεσού. Πάνε οι γερισμοί. Καθώς ο Άλλου Φίλιππου Time out. Είναι ο προπονητής Λάρνακας. Νομίζω αξίζει ήδη ένα μεγάλο μπράβο στις δύο ομάδες. Το σκορ ξεκαθάρισε τώρα προς το τέλος. Είχαμε ένα ανταγωνιστικό αγώνα για 3,5 περιόδους περίπου. Ασχέτως αν είναι μεσός έπαιρνε κάποια τακτικά ένα προβάδισμα 2-3 γκολ. Το ξεκαθάριζα το αγώνα είναι τώρα στα τελευταία 5 λεπτά. Μια ξέρεση συγχαρητηρίων όλα τα παιδιά και της Λεμεσού και της Λάρνακας. Βλέπετε μια αυτέκητα μεσανομοσπονδία, μια γεμάτη κερκίδα η οποία χειροκροτεί όλες τις προσπάθειες και των δύο ομάδων. 5:30 πριν από το τέλος με τον ναυτικό όμιλο Λεμεσού να προηγείται με 11-6. Βλέπουμε και το διαμαντή το Μονιούδη στο μόνιτορ, τον έδειχνε πριν, που με την εμπειρία του καθοδηγεί και δίνει συμβουλές στις ομάδες της παίκτης της Λεμεσού. Μια εξαιρετικά καλή ομάδα η Λεμεσός, η οποία όλες οι ομάδες έχουν αρχίσει και δημιουργούν και καλές υποδομές. Θες να αναφέρουμε ότι θα γίνει 14 το κύπελο. Το πήρε εύκολα η Λεμεσός. Είχαμε ένα βασικό παιχνίδι στα U18, το οποίο στα πέναλτι κέρδισε το ΑΠΟΕΛ του Λάρνακα. Ο οποίος είναι στην επίθεση. 5 δευτερόλεπτα που μένουν για να ολοκληρωθεί η επίθεση του ναυτικομύλου Λάρνακας. 0. Έχει λήξει ο χρόνος. Έχει λήξει ο χρόνος. Πέντε λεπτά ακόμα, 4:55. Βλέπετε ότι η Λεμεσός τώρα σιγουρεύει το παιχνίδι, έχει πάει εξαντλήτω το χρόνο και θα παίξει με το φουνταριστό. Πήρε την μπάλα, ο Μιαΐδης. Ο διαμαντής ο Μονιούδης, το ξένι κόλ. Έχουμε double score στο παιχνίδι. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι όλα τα παιδιά να ξέρει συγχαρητήριων και ότι άνοιξε τώρα στο σκορ. Εμάς
Μας έχουν δώσει ένα καλό μάτς για 3,5 λεπτά. Μπράβο σε όλα τα παιδιά και στη Λάρνακα και στη Λεμεσό. Αλλά από ό,τι βλέπουμε, ο τίτλος πλέον είναι δύσκολο να χαθεί από τον Ευθόνιο Λεμεσού. Και οδηγείται πλέον να τον να έχουμε τον κυπελούχο να τους φέρει στη Κύπρου τη Λεμεσό. Τελευταίες επιθέσεις του αγώνα τώρα με επίθεση από τη Λάρνακα και έχουμε αποβολή τώρα στο Μοδέστο το νούμερο 2 της Λεμεσού πάνω στον Παναγιώτη τον Κυριάκου. Ένα ωραίο γκολ από τον Λουκά τον Ανέση το νούμερο 15 στην αρχόμενη Λάρνακας. Η Λάρνακα προσπαθεί, παλεύει. Δεν έχει σημασία αν έχει χαθεί ο τίτλος. Τα παιδιά τους βλέπω ότι είναι αξιόλογα και μάχονται μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ο Κασαρνέσης, ο οποίος πέτυχε το δεύτερο του τέρμα. Το πρώτο στην τέταρτη περίοδο για τον ναυτικό όμιλο. Λάρνακας, ο οποίος μειώνει σε 7-12. Ξέρεις να αναφέρουμε βέβαια και σήμερα τη διαιτησία και του κύριου διαιτητή του κυρίου Φιλίππου, είναι εξαιρετική. Ο διαιτητής αυτός αναγνωρίζει και στο εξωτερικό, έχει παίξει και παιχνίδια και στη Μάλτα και στη Σλοβενία, έχει πολύ καλό επίπεδο, είναι διαιτητής. Και εκεί δουλεύουμε, προσπαθούμε και για τους διαιτητές. Επιθετικό φάουλ τώρα του Ιωάννη του Άλεξ και αποβολή το νούμερο 7. Κόκκινη κάρτα, έπεσε κόκκινη κάρτα, δεν έχουμε αλλαγή. Έχει πέσει κόκκινη κάρτα στο νούμερο 8. Είναι αποβολή με την κατάσταση. Ιωάννη Φίλιππος, 3-20. Τελικός έχει κρυφτεί. Εγώ εξακολουθώ και επιμένω ότι αξίζουν συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες για τον ωραίο αγώνα που έδωσα σήμερα. Οι προπονητές τώρα βάζουν και νεότερα παιδιά μέσα τη στιγμή που έχει λήξει ο κρυφτός σαν αποτέλεσμα. Κόσμος της Λεμεσού, του ναυτικού μιλού Λεμεσού. Ανεβάζει τα decibel στο Ολυμπιακό κολυμπητήριο Λεμεσού. Βλέπουν την ομάδα τους να είναι όλο και πιο κοντά στο πρώτο τρόπαιο κυπέλλου στην εδαφοσφαίριση. Και είναι λογικό αυτό που γίνεται με τους νεαρούς κυρίως φίλος του ναυτικού ομίλου. Λιγότερο από 3 λεπτά με τον ναυτικό ομίλο Λεμεσού να προηγείται με 13-7 στον 25ο Παγκύπριο. Τελικό κυπέλλου δαδοσφαίρισης ζωντανά και αποκλειστικά από τα κανάλια της Cablenet. Με τον Χάτσι Λοΐζου για τον ναυτικό ομίλο Λάρνακας. Έχουν μείνει 2,5 λεπτά. Είναι λάθος πάσα προς τον φιλαριστό. Time out η ομάδα της Λεμεσού. Προφανώς τώρα στα 2,5 λεπτά θα δοθούν ευκαιρίες σε νέους παίκτες. Εδώ και το κόσμο. Είναι γεμάτο κολυμπητήριο. Αυτό θέλουμε όλοι εμείς. Βλέπετε ότι ο κόσμος χειροκροτεί από τις δύο ομάδες. Δεν έχει σημασία η νίκη, σημασία έχει η προσπάθεια, και πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Οι ομάδες γενικά στα σπορ δεν έχουν να αγορήσουν κάτι. Τώρα έχουμε στο 2-12, θα μπουν και τα νέα παιδιά, έστω και πολύ λίγο, αυτά τα 2 λεπτά. Βλέπουμε και την αλλαγή του τερματοφύλακα, του Κομαρή.
πάντα η συμμετοχή σε ένα τελικό είναι μια αξεχάστη εμπειρία για τον οποιοδήποτε αθλητή. Έριξε time out, γίνανε αλλαγές και συνεχίζουμε τα τελευταία δύο λεπτά. Έχει ακόμα δεν βγάλω τη δεύτερη ούτε επίθεση, θα παίξει λογικά όλο το χρόνο για τη σώση. Ένα σουτάουτ από το νούμερο 9 των Σουρούλα του Λέντ της Λεμεσού, ελπίζω άλλο το γόνο σωστά. Χατζηλίδης Αντώνης και αυτός ήταν στην προεθνική ομάδα της. Ένα φάουλ που έγινε πάνω στο μεσημέρι. Ο Πουλίδης Χατζηλίδης έχει δοθεί αποβολή στην άμυνα Φυλαριστού. Την κέρδισε ο Ιακώβου. Οι δύο κόκκινες να γραφτούν. Άγισε να αντεβίγεσαι. Ναυτικός όμιλος Λεμεσού. Άλλο ένα τέρμα από τον Κυριακίδη. Ιωσήφ Κυριακίδης. Ένα νεαρό παίχτη εθνιστικότητα, το νούμερο 15. Γι' αυτό έχει σηκωθεί στο πόδι το Ολυμπιακό Κυριακίδης. Κολυμπητήριο Λεμεσού. Ξέρετε, εμένα όταν βλέπω νεαρούς παίχτες και τους δίνουν την ευκαιρία έστω και στα τελευταία δύο λεπτά. Έχουμε πίσω το τελευταίο λεπτό, διανύουμε τα στα 50 δευτερόλεπτα του τέλους του αγώνα. Η Λεμεσός έχει πάρει τον τίτλο και από εδώ και πέρα ο χρόνος είναι απλά διαδικασία για τη λύση. Εγώ θέλω να εξαναδείσω την Όβιντετ ξανά, να την ευχαριστήσω που είναι δίπλα μας σε κάθε διοργάνωση κυπέλλου, που δίνει αξία στην προσπάθειά μας, μας βοηθάει για τη διάδοση του αποτελέσματος και εύχομαι να σας έχουμε και πάλι κοντά μας σε οποιαδήποτε άλλη τέτοια γιορτή για το άθλημά μας. Χαρά μας όσο γίνεται, θα είμαστε κοντά σε όλα τα αθλήματα. 10 δευτερόλεπτα που μένουν για το τέλος. Με τον ναυτικό όμιλο Λεμεσού να κατακτά και επίσημα αποβολή του παίκτη, δεν μετράει τον γκολ, αποβλήθηκε το νούμερο 5 γιατί και εδώ στην μπάλα στη Λάρνακα αυτά είναι λεπτομέρειες βέβαια. Τέλος του μεγάλου τελικού με τον ναυτικό όμιλο Λεμεσού να κατακτά το κύπελο. Το κύπελο, πρώτο στην ιστορία του, κερδίζοντας τον ναυτικό όμιλο Λάρνακας. Έτσι τελειώνουν φέτος και υποχρεώσεις των αντρών με πρωταθλητή του ΑΠΟΕΛ και κυπελούχο την ομάδα της Λεμεσού. Να πούμε ότι φέτος, ελπίζω να σας έχουμε κοντά μας, θα κάνουμε ένα νέο παιχνίδι στην αρχή της χρονιάς. Για πρώτη χρονιά έχω βάλει στην προκήρυξη, θα γίνει Super Cup. Όπως γίνεται σε όλα τα αθλήματα. Λίγο μπαίνουμε σε ένα κανονικό ρυθμό. Θα έχουμε μία επαφή. Αν είναι να έρθετε κοντά μας, θα είναι γύρω στο Νοέμβριο, αρχές Νοεμβρίου, θα είναι το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Ουσιαστικά θα ανοίξει η χρονιά. Όπως κάνουν όλα τα αθλήματα. Με τον πρωταθλητή από ΕΛ απέναντι στον κυπελούχο ναυτικό όμιλο Λεμεσού. Εγώ σας ευχαριστώ και πάλι. Εύχομαι να είστε πάντα κοντά μας και να βλέπουμε πάντα μια γεμάτη κερκίδα που θα χειροκροτάει τις δύο ομάδες. Σας ευχαριστούμε, coach. Ευχαριστούμε για την καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
Αυτά από τον ομοσπονδιακό μας τεχνικό, Γιάννη Φράγκο. Ολοκληρώθηκε λοιπόν 25ος τελικός κυπέλλου υδατοσφαίρισης με τον ναυτικό όμιλο Λεμεσού να κερδίζει τον ναυτικό όμιλο Λάρνακας με 14-7 σε ένα παιχνίδι. Κράτησε το ενδιαφέρον στους φίλους και των δύο ομάδων που κατέκλυσαν το κολυμπητήριο, Ολυμπιακό κολυμπητήριο Λεμεσού. Καλύτερος ο ναυτικός όμιλος Λεμεσού πήρε την νίκη με 14-7 πανηγυρίζοντας το κύπελλο, ολοκληρώνοντας την χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Συγχαρητήρια φυσικά και στον ναυτικό όμιλο Λάρνακας, ο οποίος προσπάθησε ειδικά στο πρώτο 8 λεπτό αλλά και στο δεύτερο. Το σκορ ήταν εκεί κοντά, ξέφυγε στις δύο τελευταίες περιόδους με τον ναυτικό όμιλο Λεμεσού να κατακτά εν τέλει το πρώτο κύπελλο στην ιστορία του. Θα ακολουθήσουν οι απονομές στον Τρόπεουχο και στην φινάλιστη ομάδα. Και φυσικά με αυτόν τον τρόπο έπεσε και η αυλαία του πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης. Ενώ βλέπετε τις καλύτερες στιγμές από τον μεγάλο τελικό κυπέλλου, τον οποίο παρακολουθήσατε ζωντανά και αποκλειστικά από τα κανάλια της CableNet. Το πρωτάθλημα το οποίο θα αρχίσει αρχές Νοεμβρίου, το ανακοίνωσε και ο Γιάννης Φράγκος. Με παιχνίδι πλέον Super Cup ανάμεσα στον πρωταθλητή από ΕΛ και τον κυπελούχο ναυτικό όμιλο Λεμεσού. Πρώτη φορά στα χρονικά της υδατοσφαίρισης θα ανοίξει η χρονιά με αγώνα Super Cup. Θα είναι ένα τρόπαιο για τις δύο ομάδες οι οποίες ξεχώρισαν φέτος με την αγωνιστική τους εικόνα στο πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης, με τον πρωταθλητή να κρίνεται στην διαφορά των γκολ με 33 βαθμούς. Ολοκλήρωσαν από ΕΛ και ναυτικός όμιλος ο Λεμεσού. Καραζοκίτρινοι πήραν τον τίτλο στην διαφορά. Τερμάτων. Βλέπετε ακόμη τις καλύτερες στιγμές από τον τελικό. Τροπεούχος η χρονιά η οποία ολοκληρώθηκε 23-24, ναυτικός όμιλος Λεμεσού κερδίζοντας τον ναυτικό όμιλο Λάρνακας με 14-7. Σιγά σιγά θα πάρουν τις θέσεις τους οι δύο ομάδες για τις βραβεύσεις. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τις βραβεύσεις.